Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και για σήμερα που θα είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού, μέσα από την Καινή Διαθήκη και γενικά από τον Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή και μόνο μέσα από την Αγία Γραφή, να σχολιάζουμε τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας, τις διαφωνίες σας, τις κρίσεις σας, οτιδήποτε μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που φαίνεται τώρα στις οθόνες σας. Και εμείς, με τη χάρη του Χριστού, χωρίς να διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, σε καμία περίπτωση, και χωρίς να θεωρούμε τους εαυτούς μας διδασκάλους ή καθηγητές, αλλά μόνο και απλώς και μόνο μαθητές, θα προσπαθήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και θα προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε έτσι όπως μας τα φανερώνει ο Θεός και τα βλέπουμε όλοι μαζί μαθητεύοντας το Λόγο του Θεού. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από τον αγαπητό Δημήτρη από την Πάτρα. Διαβάζω. Είναι δωρεάν η σωτηρία? Πρέπει να κάνω κάτι εγώ? Σωτηρία του αναγεννημένου και βαφτισμένου εν ύδατη, φαντάζομαι. Στο όνομα του Χριστού η σάφεση αμαρτιών αληθινά μπορεί να χαθεί? Σας ευχαριστώ. Στην πρώτη ερώτησή σου, αγαπητέ Δημήτρη, είναι δωρεάν η σωτηρία, πρέπει να κάνω κάτι εγώ? Εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους και διαβάζω. Ο Θεός όμως, διαβάζω από το κεφάλαιο 2, δεύτερο κεφάλαιο, και από το 4 εδάφιο. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισεν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας ούτω δώρον, ουχή εξ έργων δια να μην καυχηθείτες. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα κτιστέντε εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Άρα λοιπόν μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι κατά χάριν ήμεθα σε σωσμένη δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι εξ έργων δια να μην καυχηθεί κάποιος και δεν είναι και από μας, αλλά είναι δώρον Θεού. Ώστε καθώς επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού, σωζόμεθα και γινόμεθα ποίημα αυτού του Θεού, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Δηλαδή, δια της πίστεως είμαστε σωσμένοι, αλλά η πίστη μας για να παραμείνει ζωντανή πρέπει να έχει έργα αγαθά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για τον κάθε έναν από εμάς να περπατούμε σε Αυτόν. Όμως, επειδή συνεχίζει η ερώτησή σου, πρέπει να κάνω κάτι εγώ, θα πάμε σε έναν νεαρό μέσα στην Καινή Διαθήκη, πλούσιο μάλιστα, που είχε πολλά κτήματα, ο οποίος είχε την ίδια ερώτηση. Και διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Ι, 10 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. «Ενώ δε εξήρχεται εις την οδόν, ένδραμε τις και γονιπετή σας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα διδάσκαλα αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Την ίδια ερώτηση με σένα, αγαπητέ Δημήτρη. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και ο Κύριος μας του μίλησε, επειδή αυτό ήξερε ο νέος αυτός, του μίλησε για τις εντολές του Μωυσή.
Να τα στεντολάς εξεύρεις, αυτές να πράττεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα του πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και ο νέος αυτός είπε, πάντα ταύτα τα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Ο Κύριος μας μέσα στην καρδιά του, που βλέπει και διερευνά, γιατί είναι ο αληθινός Θεός και μόνο ο Θεός διερευνά καρδίες και νεφρούς, είδε κάτι το οποίο αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα για αυτόν, ώστε να μην μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είδε ότι το θάρρος του, η ελπίδα του ήταν στα κτήματα που είχε και στα χρήματα. Θέλοντας λοιπόν με το λόγο του ο Θεός να καθαρίσει, γιατί με το λόγο είστε καθαροί, να καθαρίσει το νέο αυτό και να του δοθεί ευκαιρία να πλησιάσει και να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, του είπε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και δώσ' τα στους φτωχούς. Και εσύ ακολούθησέ με. Σηκώσας μάλιστα το σταυρό σου. Εκείνος όμως, όταν τ' άκουσα αυτά, σκυθροπάσας, λυπούμενος, ανεχώρησε, διότι είχε κτήματα πολλά. Το λάθος του δεν ήτανε που λυπήθηκε, γιατί πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μας προκαλεί λύπη. Είναι σκληρός πολλές φορές ή ακούγεται σκληρός πολλές φορές ο Λόγος του Θεού στα αυτιά μας. Το λάθος του ήταν ότι ανεχώρησε. Άκουσε το Λόγο και έφυγε. Και από εκεί και πέρα έχασε την ευκαιρία και της σωτηρίας αλλά και της επέμβασης του Θεού. Γιατί όταν έφυγε, ο Κύριος είπε στους μαθητάς του πόσο είναι δύσκολο να εισέλθουν οι έχοντες τα χρήματα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και βέβαια οι μαθητές του δεν ήταν, οι μαθητές του δεν ήταν ιδιαίτερα φτωχοί άνθρωποι, όλοι τουλάχιστον. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν επιχειρηματίες, ψαράδες, με καράβια, ήταν εύποροι άνθρωποι, το ίδιο και ο Πέτρος, το ίδιο και ο Ματθαίος, ήταν τελώνης. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά για αυτούς ξέρουμε μέσα από τη γραφή ότι ήταν εύποροι άνθρωποι. Γι' αυτό και ρώτησαν τότε ποιος θα σωθεί. Και ο Κύριος τους είπε αυτό που πρέπει να ξέρουμε. Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Αυτό το οποίο εσύ βλέπεις αδύνατον, γιατί εξήγησε ότι πόσο τόσο δύσκολο είναι να σωθεί πλούσιος, όσο η κάμιλος να μπορέσει από τρύπα βελόνης. Από τρυπήματος βελόνης. Άρα δύνατον. Αλλά τα αδύνατα στο Θεό είναι τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Αρκεί να μην φύγεις από το Λόγο του Θεού. Τι πρέπει να κάνεις? Να μείνεις στο Λόγο του Θεού. Κάποτε τους είπε ο Κύριος ότι αν δεν φάγετε τη σάρκα μου και πίνετε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή, είναι αυτής. Και όσοι το ακούσαν σκανδαλίστηκαν. Και είπαν σκληρός είναι ο Λόγος. Και οι μαθητές οι 12 πήγαν στον Κύριο και του είπαν σκανδαλίστηκαν. Τι είναι αυτό που είπες? Και πολλοί, λέει, από τους μαθητάς έστρεψαν εις τα οπίσω, ακούγοντας το λόγο που δεν χώρισε στην καρδιά τους. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Όμως ο Πέτρος απάντησε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να φύγουμε, αλλά σε ποιον θα πάμε? Σύ μόνο έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Και έμειναν και πολύ αργότερα κατάλαβαν τι είναι αν δεν φάγετε το σώμα μου και πείτε, αν δεν φάγετε το σώμα μου, αν δεν τρώγετε το σώμα μου και πίνετε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή, είναι νεαυτής, ότι ήταν η κλάση του άρτου, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά έμειναν και κατάλαβαν. Όποιος μένει στο Λόγο του Θεού, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να μένουμε στο Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού θα μας καθαρίσει, θα μας φανερώσει τα προβλήματά μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας. Και με το Λόγο του Θεού ο Χριστός θα μας καθαρίσει, θα μας φέρει σε μετάνοια. Την ίδια ερώτηση ακόμη, στο πρώτο κήρυγμα που έκαμε δια Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, έκαναν οι ακούοντες αυτό το κήρυγμα. Και λέει η Γραφή, στο δεύτερο κεφάλαιο και 37 εδάφιο, Πράξεις των Αποστόλων. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί για να σωθούμε? Και ο Πέτρος απάντησε, πρώτον μετανοήσατε. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Μετανοήσατε.
Δηλαδή εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, αναγνωρίστε τις αμαρτίες σας. Και ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει λυθεί. Μετανοήσατε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεύτερον, και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Απαραίτητη προϋπόθεση σωτηρίας. Μετάνοια και επιστροφή στο Θεό πρώτον, βάφτισμα εν ύδατι στο όνομα του Χριστού δεύτερον. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση και σωτηρίας τρίτον. Και αν κάνετε αυτά, θα λάβετε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα σου μακράν όσους σας προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και επιπλέον για την εξασφάλιση σωτηρίας. Τέταρτον, και με πολλούς άλλους λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενναίας. Είναι λοιπόν οι προτροπές του Λόγου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου συγκεκριμένες και τέσσερις. Μετανοήσατε, μετάνοια, ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Χριστός τότε θα σας βαφτίσει, εφόσον το πιστεύετε και το ζητάτε, θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, θα πληστείτε πνεύματος Αγίου, το πνεύμα του Άγιο το οποίο λάβατε με την αναγέννηση, όπως αυτό το ποτήρι έχει νερό, λάβατε το πνεύμα του Άγιο με την αναγέννηση, έχετε πνεύμα Άγιο, αλλά πρέπει τώρα το πνεύμα του Άγιο να γίνει ποταμίδατο ζώντος, που θα τρέχουν μέσα από την κοιλιά του ανθρώπου, ώστε να καθαρίζεται ο άνθρωπος, να αγιάζεται, να πληρούνται δηλαδή πνεύματος Αγίου. Η πρώτη πλήρωση πνεύματος Αγίου είναι το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και πυρή, το βάφτισμα μέσα στο πνεύμα το Άγιο, και το σημείο του βαφτίσματος είναι ότι μιλάει ξένες γλώσσες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ο άνθρωπος να υπομείνει έως τέλους, γιατί θέλετε λάβει δύναμη όταν το πνεύμα το Άγιο θα έλθει πάνω σας, λέει ο Χριστός. Άρα χρειάζεται δύναμη ο άνθρωπος για να διατηρήσει τη σωτηρία του. Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά και τον αγιασμό. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, άνευ το οποίο κανείς δεν θα δει το Θεό, το πρόσωπο του Κυρίου. Ο αγιασμός είναι απαραίτητος. Γι' αυτό και προέτρεπε και διεμαρτύρετο με πολλούς λόγους σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Αυτές είναι μέσα από το Λόγο του Θεού οι προϋποθέσεις έργων πίστεως, ώστε η πίστη τις οποίες αναγεννηθήκαμε και σωθήκαμε κατά χάρη να είναι ζωντανή στο υπόλοιπο της ζωής μας. Μετάνοια, βάφτισμα εν ύδατι, βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και αγιασμός. Αγιασμός έξω από τον κόσμο, γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Όμως από εκεί και πέρα, μέσα από το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει μια χριστιανική ζωή, αληθινή χριστιανική ζωή. Δηλαδή όχι να ζει κατά το πνεύμα, αλλά να περπατά κατά το πνεύμα. Και η χριστιανική ζωή είναι συγκεκριμένη μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, πρέπει να έχει εκκλησιαστική ζωή αγία. Να εμένει δηλαδή στην εκκλησία του Χριστού, γιατί ο Χριστός τους σωζωμένους τους προσθέτει στην εκκλησία του. Και να εμένει στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Να παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, αξίως προς ευλογία, ώστε να κατοικεί ο Χριστός μέσα του και αυτός μέσα στο Χριστό. Να ακούει το Λόγο του Θεού, τη διδαχή των Αποστόλων μέσα στην Εκκλησία, ώστε καθώς λέγει ο Χριστός, εσείς είστε πάντες καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε, ο Λόγος του Θεού να καθαρίζει τον άνθρωπο, ώστε να διατηρείται η σωτηρία του. Επίσης, στην κοινωνία μεταλλήλων, πρέπει ο χριστιανός να μένει, γιατί εκεί εκπαιδεύεται στην αγάπη. Και η αγάπη του Χριστού συσφίγγει τους αδερφούς μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Και δημιουργείται ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη. Αυξάνει δηλαδή ο χριστιανός την αγάπη μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Και τέλος τις προσευχές, όπου γίνονται με το νου και με το Πνεύμα το Άγιο, και το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα οικοδομεί την Εκκλησία, οικοδομεί τους αδερφούς. Πρέπει να τονίσω και στη διδαχή των Αποστόλων, με τις διακονίες ο Χριστός καταρτίζει, εκπαιδεύει, μαθητεύει τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία.
Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν της αληθινής χριστιανικής ζωής είναι να εμένει προς καρτερών, να προσκαρτερεί τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία και στη λειτουργία της Εκκλησίας. Το δεύτερο είναι πρέπει να έχει προσωπική πνευματική ζωή ο χριστιανός. Δηλαδή να μελετά το Λόγο του Θεού, να αγωνίζεται να μένει στο Λόγο του Θεού, αλλά και να εισέρχεται στο ταμείο του, να ζητάει συγχώρεση από το Θεό, να συγχωρεί τους αδελφούς του ή όποιους τον έχουν βλάψει, να φέρνει τα αιτήματά του και εκεί να γνωρίσει τον Πατέρα Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται εν το κρυπτό. Αλλά και τον Ιησού Χριστόν να το κάνει φίλο του. Και τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, να τον οδηγεί και να τον κατευθύνει. Είναι απαραίτητη η προσωπική πνευματική ζωή. Γιατί ο Κύριος μας λέει, όταν προσεύχεστε, να εισέρχεστε στο ταμείο σας, στο δωματιό σας, να κλείνετε, να κλειδώνετε την πόρτα και εκεί να γονατίζετε και να συναντάτε τον Πατέρα σας στον Επουράνια. Άνθρωπος που δεν μελετά και δεν προσεύχεται, δεν έχει προκοπή, δεν έχει δηλαδή προσωπική ζωή, δεν έχει προκοπή ενώπιον του Θεού, στην παρουσία του Θεού και στη βασιλεία του Θεού. Είναι στάσιμος και πιθανόν οπισθοχωρών χριστιανός. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά η προκοπή σου εις όλους τους ανθρώπους. Να μελετάς και να μένεις στο Λόγο του Θεού. Και να προσέχεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, πράγμα το οποίο με τη χάρη του Χριστού κάνουμε. Και τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Και ο Θεός θα φροντίζει να έχεις πολλούς ακούοντες. Γιατί είσαι αξιόπιστος άνθρωπος του Θεού όταν μελετάς, μένεις, φροντίζεις τον εαυτό σου, τον αγιασμό σου και τη διδασκαλία, ιδιαίτερα την υγιένουσα. Το τρίτον είναι ότι μέσα στην Εκκλησία ο χριστιανός πρέπει να εκπληρώνει την εντολή του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Δηλαδή μας θέτει φύλακες του αδελφού μας. Άρα λοιπόν ο χριστιανός πρέπει να υπηρετεί τους αδελφούς του, να τους περιθάλπτει, να τους φροντίζει όπως ο Χριστός. Ακόμη να τους παρηγορεί, να τους ενισχύει, να συμπροσεύχεται μαζί τους, να κλαίει με τα κλαιόντων, να χαίρεται με τα χαιρόντων, ώστε να εκπληρεί τον νόμο, καθώς εκπληρεί την εντολή του Κυρίου, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Τρίτον, ο χριστιανός είναι και μέσα στον κόσμο. Δεν προσεύχεται ο Κύριος να μας βγάλει ο Θεός από τον κόσμο, αλλά να είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά μέσα στον κόσμο μας έχει θέσει φως, λέγοντας συστήστε το φως του κόσμου, και άλλας, λέγοντας συστήστε το άλλας της γης. Και θα πρέπει οι άνθρωποι να βλέπουν τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Αλλά για να είναι φως ο χριστιανός μέσα στον κόσμο, πρέπει το σώμα του να είναι φωτεινό. Όλο το σώμα του φωτεινό. Και για να είναι όλο το σώμα φωτεινό, πρέπει να είναι ο οφθαλμός του φωτεινός. Γιατί λέγει ο Χριστός, αν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός και όχι αγαθός, τότε όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. Άρα λοιπόν μέσα στον κόσμο θα πρέπει να φροντίζουμε τους οφθαλμούς μας, αλλά τη ζωή μας, για να είμαστε φως και αλάτι. Το τέταρτον είναι, το πέμπτον και το τελευταίο, συγγνώμη, είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους, ειδικά τους εχθρούς μας. Και μάλιστα εδώ υπάρχει μία πορεία, θα έλεγα, αυξανόμενη για το τι πρέπει να κάνουμε, για να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού με τη χάρη του Χριστού, τι πρέπει να κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας. Είναι γραμμένο, να το βρω στην... μισό λεπτό. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 27. Διαβάζω. Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γιατί μέσα στη ζωή αυτή θα υπάρχουν άνθρωποι που σας εχθρεύονται. Δεν σας συμπαθούν, δεν σας αγαπάνε. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει εσείς να δείχνετε αγάπη. Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Να είναι εχθροί οι οποίοι σας μισούν. Δηλαδή μέσα στην καρδιά να υπάρχει αντιπάθεια ή να σας εχθρεύονται απλώς, αλλά υπάρχει μίσος.
Και τι λέει ο Χριστός? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του είναι στο σκοτάδι. Φως δεν υπάρχει σε αυτόν. Αλλά όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Άρα λοιπόν υπάρχει ο εχθρός, υπάρχει κάτι χειρότερο. Αυτός που μισεί έχει μίσος. Και εσείς τι θα κάνετε σε αυτόν? Αγαθοποιείτε αυτούς που σας μισούν. Όμως υπάρχει και κάτι χειρότερο. Αυτός που σας μισεί εκδηλώνεται με κατάρες. Ξέρεις θα πει κατάρες. Σου λέει να σου γίνει κακό. Και ό,τι άλλο κακία και μίσος βγαίνει από την καρδιά του, εκδηλώνεται με το στόμα του, με λόγια. Σε αυτούς που σας καταρώνται λέει ο Χριστός να τους ευλογείτε. Και υπάρχει και κάτι χειρότερο. Όχι μόνο με λόγια αλλά με έργα. Σας κακοποιούνε, σας βλάπτουνε. Και αυτούς που σας κακοποιούνε και σας βλάπτουνε, για αυτούς εσείς υπέρ αυτό να προσεύχεστε. Αλλά λοιπόν η χριστιανική ζωή έχει και αυτό τον αγώνα. Πώς να αντιμετωπίζει τους εχθρούς, τους εχθρούς που τους μισούνε, αυτούς που τους μισούνε και που καταρώνται, τους καταρώνται, και αυτούς που τους καταρώνται που τους βλάπτουνε και τους κακοποιούνε. Γιατί ο χριστιανός οφείλει να περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δηλαδή κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και βέβαια ο Θεός δίνει πολύ ωραία ανταμοιβή για αυτόν που περπατάει έτσι, λέγοντας ότι εάν αγαπάτε τους αγαπώντες σας και όχι τους εχθρούς σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και αμαρτωλοί αγαπώσει τους αγαπώντες αυτών. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας και όχι αυτούς που σας μισούνε, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και αμαρτωλή το αυτοπράτωση. Το ίδιο και αν ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται, σας χρωστείτε χάρις παρακυρίου και αν προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας κακοποιούν και σας βλάπτουν, ο Θεός χρωστάει χάρη. Και εδώ είναι μια φοβερή ανταπόδοση. Γιατί εμείς είμαστε χρεώστες στον Θεό. Ό,τι έχουμε, σε αυτόν τα χρωστάμε, γιατί είναι πάσα δόσης αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνω εκ του Πατρός των Φώτων. Άρα ό,τι καλό έχουμε και γίνεται στη ζωή μας, είμαστε χρεώστες στον Θεό. Και έρχεται ο Θεός και λέει, αν τώρα περπατάς έτσι, μπροστά στους εχθρούς σου, σε αυτούς που σε μισούνε, σε καταρώνται και σε κακοποιούνε, να ξέρεις ότι εγώ ο Θεός σου χρωστάω χάρη. Είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, να βρίσκεις πάντοτε χάρη ενώπιον του Θεού. Γιατί χάρη δίνει ο Θεός ταπεινός. Έτσι λέει. Αλλά χρωστάει χάρη σε αυτούς που συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, στους εχθρούς τους εν γέννη. Έτσι λοιπόν, έχοντας αληθινή χριστιανική ζωή, μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στον κόσμο και έναντι των εχθρών μας, τότε περπατούμε κατά το πνεύμα και αν κάποιος λέει γραφή περπατάει κατά το πνεύμα, πράττει τα έργα του πνεύματος και δεν υποτάσσεται και δεν πράττει τα έργα της σαρκός. Και εξασφαλίζει ζωή και αυτή η εναφθονία εδώ στη γη, αλλά και κληρονομιά βεβαία και ασφαλή, ελπίδα κληρονομιάς βεβαία και ασφαλή, αιώνια στον ουρανό. Γιατί ο αγώνας, η ζωή μας εδώ είναι ένας αγώνας. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην. Το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα. Και τώρα δεν μου μένει παρά της δικαιοσύνης στέφαρος. Αλλά και ο Χριστός, ο Κύριος μας τι λέει? Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός. Αλλά αυτή είναι μόνο που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Ένας αγώνας, μια προσπάθεια. Και ο αγώνας αυτός έγκυται πρώτον να περπατήσουμε την οδόν την οποία έχει ετοιμάσει ο Χριστός για μας. Δεύτερον, να εργαζόμαστε τα τάλαντα που σε όλους ο Κύριος έχει χαρίσει για να φέρουμε καρπό. Καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Γιατί άνθρωπος χωρίς καρπό στη βασιλεία των ουρανών δεν εισέρχεται. Αν σου έχει δώσει σωτηρία, τιμνά σου και δεν την εργάζεσαι ώστε να φέρεις καρπό και την κρύβεις, τότε σωτηρία δεν έχεις. Αν σου έχει δώσει τάλαντα και δεν τα εργάζεσαι, αλλά τα κρύβεις, τα θάβεις στη γη, τότε είσαι δούλος
πονηρός και οχτηρός. Άρα και το δρόμο που μας έχει προσδιορίσει ο Θεός πρέπει να τελειώσουμε και τα έργα τα οποία έχει προετοιμάσει, όπως διαβάσαμε στην επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, προς έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής, πρέπει να εκτελέσουμε, πρέπει να περπατήσουμε σε αυτά και τα τάλαντα που μας δίνει πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να φέρουμε καρπό πολύ. Και ο καρπός βέβαια ποιος είναι? Πρώτον είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Χωρίς καρπό Πνεύματος Αγίου δεν μπορούμε να περπατήσουμε, χωρίς αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Απαραίτητος είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Τον οποίο ο Θεός μας χαρίζει βεβαίως δια του Ιησού Χριστού όταν τον εξητούμε. Θα είναι ο καρπός χιλαίων ομολογούντων, η ομολογία μας. Πρέπει ο άνθρωπος να ομολογεί. Χωρίς ομολογία δεν μπορέσει ποτέ να περπατήσει και να σταθεί. Γιατί μόνο όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, λέγει ο Χριστός, θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων αυτών Αγγέλων. Και έπειτα να έχει καρπό χιλίων ομολογούντων, δηλαδή να έχει καρπό καλό στη ζωή του. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον σέβονται, τον αγαπάνε και σώζονται από την ομολογία του. Πρώτα-πρώτα η οικογένειά του. Ύστερα το περιβάλλον του. Όπως είπαμε, πρέπει να είναι φως και να έχει καρπό και έργα καλά. Αλλά και στην τελευταία ερώτησή σου, η σωτηρία του αναγεννημένου και βαφτισμένου αληθινά εν ύδατη μπορεί να χαθεί? Βέβαια, είναι οι αποστάτες. Οι αποστάτες. Ο Δημάς, αγαπή σας λέει τον παρόντα κόσμο, ανεχώρησε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ήταν Άγιος άνθρωπος του Θεού, ήταν δούλος Θεού και συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Αλλά έφυγε. Βεβαίως ο Θεός σβήνει το όνομα των ανθρώπων από το βιβλίο της ζωής, άλλωστε το λέει. Το λέει πεντακάθαρα στην Αποκάλυψη και να το βρούμε. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 4. Έχει ολίγα ονόματα και ενσάρδηση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών και θα περπατήσουν με τεμού, με λευκά, διότι είναι άξιοι. Δηλαδή θα περπατήσουν κατά το πνεύμα. Ο Νικών θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά. Και στον Νικόντα δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Στον μη Νικόντα θα εξαλείψει. Σε αυτόν δηλαδή που αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε εν ύδατη, βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο, περπατάει η Αγία Ζωή, αλλά ξαφνικά στρέφει στα οπίσω, ο Λόγος του Θεού λέει ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί του άρωτρων και στρέφουν στα οπίσω είναι αρμόδιος βασιλείας των ουρανών. Αν στρέψεις προς τα οπίσω, αν χάσεις την πίστη σου, χάνεται η σωτηρία. Έχει γράψει ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, αλλά επειδή δεν περπάτησες με τον Χριστό με λευκά, γιατί δεν ήσουν άξιος της προσκλήσεως του Κυρίου και έστρεψες στα οπίσω, ο Κύριος θα εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να καταλάβουμε ότι το να είσαι χριστιανός έχει κόστος. Δεν είναι μία ιστοριούλα απλή. Είναι αγώνας. Είναι πόλεμος. Άλλωστε ο Χριστός όταν προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία, η εκκλησία τι είναι? Πρώτα είναι σχολείο, σε εκπαιδεύει ο Θεός. Σε καταρτίζει με το λόγο του. Σε οικοδομεί με το πνεύμα του το Άγιο. Γιατί δάσκαλος και καθηγητής είναι ο Χριστός. Αλλά κυβερνήτης, διοικητής και αυτός που οικοδομεί την Εκκλησία είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και πρέπει να είναι οικοδομούμενος ο άνθρωπος και διδασκόμενος και αυξανόμενος. Επίσης είναι νοσοκομείο και γιατρός είναι ο Χριστός, το σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Αυτός θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Αυτός διορθώνει και αυξάνει. Και τέλος είναι στρατόπεδο. Πρέπει να είσαι καλός στρατιώτης.
στρατευόμενος υπέρ του Χριστού. Βασιλιάς ο Χριστός, εκπαιδευτής ο Χριστός. Και πρέπει να είσαι και νικητής τελικά. Στον νικόντα, λέει ο Λόγος του Θεού, θα δώσω να καθίσει στο θρόνο μου, όπως εγώ ενίκησα και με έβαλε ο πατέρας μου και έκατσα στο θρόνο το δικό του. Ένας πόλεμος, ένας αγώνας. Και πάντα ο πόλεμος έχει και αποτυχίες. Βέβαια, τις μάχες τις δικές μας τις κάνει ο Χριστός, ώστε δεν χάνουμε τις μάχες, γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός λέει: τα πρόβατα τα δικά μου κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει από τα χέρια μου. Εκτός και αν φύγουν μόνα τους. Αν ο άνθρωπος δηλαδή πάρει απόφαση και πει: εγκαταλείπω, φεύγω, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί στην αδυναμία και την αδυναμία του ανθρώπου ο Θεός δεν τη λογαριάζει, γιατί αυτός ξέρει και δίνει δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος λέει: όταν εγώ είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Στην άγνοια, πάλι ο Θεός την άγνοια δεν τη λαμβάνει υπόψη του, την άγνοια του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτει. Και όταν ζητάς, θα σου αποκαλύψει. Εκείνο όμως που ο Θεός θέλει και λογαριάζει, είναι το θέλω του ανθρώπου. Θέλω, δεν θέλω. Γι' αυτό λέει: αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, και δεν τελειώνει εκεί, έχει ένα αγώνα. Πρέπει πρώτο να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να πάρει το σταυρό του και να ακολουθεί εμένα. Χωρίς να απαρνηθείς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Χωρίς να πάρεις το σταυρό σου, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Αλλά και αν απαρνηθείς τον εαυτό σου και πάρεις το σταυρό σου, πρέπει μόνο τον Χριστό να ακολουθείς. Όχι ανθρώπους, ούτε απόψεις, ούτε διδασκαλίες. Μόνο τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Άρα η σωτηρία είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα στη ζωή του πιστού. Άλλωστε, είναι και γραμμένο. Εν το ονόματί σου προφητεύσαμε. Εν το ονόματί σου κάναμε, ξεβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά. Άνοιξον εις εμάς μετά την αρπαγή. Και ο Κύριος τους είπε: υπάγεται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ποτέ δεν προγνώρισα. Μου ζητήσατε, σας έδωσα. Και αναγέννηση και πνεύμα Άγιο και χαρίσματα και θαύματα. Γιατί αυτά δια της πίστεως τα παίρνουμε. Αλλά το να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είχα προγνωρίσει ότι δεν θα εισέλθετε. Γιατί είσαστε εργαζόμενοι την ανομία. Δεν περπατούσατε στο θέλημά μου. Δεν κάνατε το θέλημά μου. Περπατούσατε κατά τη σάρκα και όχι κατά το πνεύμα. Φρονούσατε τα της σαρκός και όχι τα του πνεύματος. Γι' αυτό δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, ο άλλος αφήνεται. 10 ήταν οι Παρθένες, οι 5 ήταν και οι 10 ήταν αναγεννημένες, είχαν φως και οι 10 ξέραν ότι ο Κύριος έρχεται στην παραβολή αυτή την πάρα πολύ ωραία και περιμένανε να έρθει ο νυμφίος να τον υποδεχτούν, αλλά ο Κύριος ήξερε ότι οι 5 ήταν φρόνιμες και οι 5 ήταν μωρές. Οι 5 θα εισέρχονται μέσα, γιατί ήσαν έτοιμες και όταν ακόμη αποκοιμήθηκαν και σβήνονταν οι λιχνίες τους, ήταν έτοιμες με το λάδι που είχαν να τις ξανανάψουν. Οι άλλες όμως, οι μωρές, οι οποίες δεν ήσαν έτοιμες, δεν ήσαν δόκιμες, έμειναν απ' έξω. Και αυτές φώναζαν: άνοιξον εις εμάς. Και σε αυτές ο Κύριος είπε: ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ο Θεός να μας φυλάει, όχι μόνο να αναγεννηθούμε και ο Χριστός να μας προσθέσει την Εκκλησία Του, αλλά να μένουμε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι στο θέλημα αυτού το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Αυτά, αγαπητέ Δημήτρη, με τη χάρη του Χριστού. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας τελείωσε και σημερινή. Ευχαριστούμε το Θεό για σας και για σένα, αγαπητέ Δημήτρη, για την ερώτηση που μας έστειλες. Σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Περιμένουμε τις δικές σας απόψεις να μας τις στείλετε στα email που, με email στις διεύθυνση που φαίνεται τώρα γραμμένη στις οθόνες σας. Μέχρι τότε, ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε. Αμήν.